Γεια σας από την εκπομπή του Αντιφώνου, Γεωπολιτισμός. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά την ελληνική ιστορία, αλλά προφανώς και τον ελληνικό γεωπολιτισμό, θα λέγαμε κανείς. Θα προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε έστω και κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά στο ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής, μια θλιβερής επαιτίου, την οποία προφανώς δεν γιορτάζουμε, αλλά θα πρέπει να πάντοτε να μην ξεχνάμε. Θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, σε αυτή την πολύ μεγάλη στρατηγική, εθνική και οτιδήποτε άλλο ήττα του ελληνισμού. Καλωσορίζω και πάλι τον Μανώλη Βαρδί στην εκπομπή και θα πρέπει να καταρχήν να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα επεκταθούμε στο επίπεδο το επιχειρησιακό, το στρατιωτικό, της μικρασιατικής εκστρατείας. Θα προσπαθήσουμε εδώ από το Αντίφωνο με τους κατάλληλους ειδικούς, δηλαδή στρατιωτικούς, να μιλήσουμε για το επιχειρησιακό και ή δυνατόν και το τακτικό κομμάτι της μικρασιατικής εκστρατείας σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σταθούμε κυρίως στο πολιτικό, πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής, η οποία οδήγησε στα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Κατά συνέπεια, για σένα Μανώλη, ποιο ήταν, θα λέει κανείς, έτσι, το πιο σημαντικό, έτσι, η πιο σημαντική εξέλιξη η οποία οδήγησε στην μικρασιατική καταστροφή? Ναι, καλωσορίζω και εγώ σε καλωσορίζω και εγώ, Νίκο. έτσι, σε αυτές τις πολύ γόνιμες εκπομπές. Εγώ θα σου απαντήσω με έναν ελιγμό. Θα πω δηλαδή ότι από την προσωπική μου πρόχειρη ανάγνωση των συμβάντων εκείνης περίοδου, διαπιστώνω πολλά κοινά πράγματα με το σήμερα. Δηλαδή τη διαχρονία της ελληνικής κακοπάθειας, της νεοελληνικής κακοπάθειας, τη διαπιστώνω από τότε. Οπότε αυτό απλουστεύει λιγάκι, σε ένα πρώτο επίπεδο, την αναζήτηση των αιτιών για την καταστροφή. Διότι εάν διαβάζοντας εκείνη την περίοδο, βλέπεις πράγματα τα οποία τα αισθάνεσαι και τα καταλαβαίνεις ζώντας στη σημερινή περίοδο, 100 χρόνια μετά, αμέσως έχεις μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στην αναζήτηση βαθύτερων αιτιών. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο μικροκομματισμός και η εκμετάλλευση, η μικροπολιτική εκμετάλλευση γεγονότων τα οποία ξεπερνούσαν τις δυνατότητες ίσως του νεοελληνικού κράτους ήταν ο καταλυτικός αυτός παράγοντας που οδήγησε στην καταστροφή. Και αυτό υπάρχει και σήμερα, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία και η εκπαίδευση δεν το προωθεί, αλλά θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο, αντί να κοιτάμε, σε ένα πρώτο επίπεδο λέω, αντί να κοιτάμε τη στάση των Άγγλων, των Σοβιετικών, των Νεοτούρκων και όλους αυτούς τους παράγοντες που συνθέτουν και άλλους πολλούς του μεταξά που συνθέτουν το παζλ του μικρασιατικού, θα μπορούσαμε να μείνουμε εκπαιδευτικά και κοινωνικά στο ότι η μικροπολιτική εκμετάλλευση και το πελατειακό κράτος εκείνης της περίοδου έζησαν στιγμές ανεπανάληπτες. Ωραία. Όμως θα πρέπει να, αυτό τώρα που λες, θα πρέπει να το προσδιορίσεις έτσι κατά κάποιο τρόπο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή πώς επηρέασε η μικροπολιτική, αυτή η μικροκομματική αντιμετώπιση ενός στρατηγικού ζητήματος. Δηλαδή ποιο ήταν το γεγονός το οποίο κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσε στρατηγικά την αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας? Και για να το θέσω αλλιώς, γιατί προφανώς η μικρασιατική εκστρατεία είχε ένα υπόβαθρο ιστορικό το οποίο φτάνει μέχρι τη μεγάλη ιδέα. Έτσι, όλοι λένε σήμερα ότι το 22 είναι το τέλος της μεγάλης ιδέας. Προφανώς αυτή τη στιγμή, σε αυτά τα πλαίσια της εκπομπής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι ήταν ακριβώς η μεγάλη ιδέα, ούτε φυσικά να μιλήσουμε ακριβώς για το τι ήταν η ήττα του 1897.
ούτε μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για τον εθνικό διχασμό παρά μόνο σε σχέση με μετέπειτα γεγονότα, ούτε φυσικά για το κίνημα στο Βουδί. Θα έλεγα εγώ για την οικονομία της συζήτησης να θέσω και την προσωπική μου άποψη ότι στην ουσία ένα γεγονός το οποίο κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει στρατηγικά το ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής είναι η απόφαση της λεγόμενης επέκτασης των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία. Και το ερώτημα είναι πώς επηρεάζει μια και λες και εσύ η μικροπολιτική ή η μικροκομματική εκμετάλλευση στρατηγικών ζητημάτων της χώρας, της εξωτερικής, της πολιτικής, πώς επηρέασε αυτή την απόφαση. Και για να το θέσω σαν ερώτημα, ας το πούμε έτσι, έπρεπε να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια, έπρεπε να επεκταθούν οι επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. Δεύτερον, μπορούσαμε να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. Ναι, κοίταξε, η πρώτη απάντηση είναι οι εκλογές του 1920. Τις οποίες... Όχι, πιο πριν πηγαίνουμε, δηλαδή λέω η απόφαση για την επέκταση από τον Βενιζέλο είναι ένα ζήτημα γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλο το ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής, τουλάχιστον στην εναρκτήρια του φάση. Ότι μετά ο Βενιζέλος δεν κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές και ότι υποτίθεται ότι αυτό επηρέασε τη στάση των συμμάχων απέναντί μας, είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε. Εξ αρχής, ο Βενιζέλος έπρεπε να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. Κάτι γνώμη σου. Κοίταξε, για μένα τα ερωτήματα είναι δύο. Το πρώτο είναι αν μπορούσαμε να προβούμε σε αυτή την τόσο μεγάλη εκστρατεία, πρώτον, και δεύτερον αν έπρεπε. Στο πρώτο ερώτημα, αν μπορούσαμε, εγώ απαντώ όχι. Στο δεύτερο ερώτημα, αν έπρεπε, απαντώ ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Άρα ρωτάς εάν έπρεπε ο Βενιζέλος να προχωρήσει στη συνθήκη των Σευρών και να κερδίσει αυτή την εδαφική ζώνη γύρω από τη Σμύρνη. Έτσι. Και να αποβιβάσει στρατό. Εκ των υστέρων και τώρα λέμε ότι... Γιατί τον καλούν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, το ρωτούνε αν θα πρέπει, αν έχετε στρατό και αν μπορείτε να εκπληρώσετε μια εντολή για να αναλάβει κατά κάποιο τρόπο ο ελληνικός στρατός την ασφάλεια, ας το πούμε έτσι, του Σαντζακίου της Σμύρνης. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη ως, με άλλους όρους, ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Για να μας καταλάβουμε. Κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Είναι για την εποχή εκείνη, επιτελεί τυπικά ένα τέτοιο ρόλο. Δεν αποβιβάζεται για να καταλάβει τα σαντζάκια, αλλά ακριβώς αποβιβάζεται για να διασφαλίσει την ειρήνη. Αφενός. Είναι μια εντολή. Είναι μια εντολή. Το άλλο ήταν προσωρινή ή όχι. Ο Βενιζέλος λέει ότι δεν ήταν προσωρινή. Έτσι, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Αγγλογάλοι θέλουν να κάνουν μια σφήνα στις Ιταλικές διεκδικήσεις, οι οποίες δεν θέλουν να επεκταθεί η Ιταλία στην περιοχή εκείνη. Και λένε στον Βενιζέλο, οι Άγγλοι κυρίως, λένε στον Βενιζέλο, πήγαινε έτσι. Και διαιτήτευσε σε αυτή την περιοχή. Εγώ δεν βλέπω επέκταση πολεμικών επιχειρήσεων, άρα το ερώτημά σου από το Βενιζέλο, άρα το ερώτημά σου έχει να κάνει αν η απόφαση του να στείλω στρατό στη Σμύρνη ήταν πρέπουσα ή ωφέλιμη ή και ωφέλιμη. Γιατί η επέκταση του μετόπου δεν κάνει ο Βενιζέλος. Η επέκταση του μετόπου γίνεται μεταγενέστερα από τους αντιβενιζελικούς, έτσι. Έχει, λες, μετά την επέκταση των επιχειρήσεων προς το Αφιόν Καραχισάρ και προς το Σχίσια Χίρ. Αυτό είναι άλλο ζήτημα όμως. Εγώ λέω, δηλαδή παραδείγματος χάρη παίρνω το ζήτημα του Σβολόπουλου, ο οποίος λέει, πώς το λένε, εμείς πήγαμε απέναντι στη Μικρά Ασία και εδώ θέλω να προσδιορίσω, να επεξηγήσω κατά κάποιο τρόπο το ερώτημα που θέτω, γιατί υπήρχε ένας στρατηγικός λόγος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι αδύνατον να αποδομηθεί, για να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε ελληνικούς πληθυσμούς, αυτούς τους ελληνικούς πληθυσμούς πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ως προς αυτό εγώ βρίσκω ένα ακλόνητο επιχείρημα των Βενιζελικών. Γιατί δεχτήκαμε κατά κάποιο τρόπο να επέμβουμε σε αυτό το χώρο. Είναι ένα ακλόνητο επιχείρημα. Είναι ένα ακλόνητο στρατηγικό επιχείρημα. Δηλαδή είναι ένα επιχείρημα που απαντάει στο ερώτημα αν έπρεπε. Έπρεπε να περάσουμε απέναντι. Έπρεπε ο ελληνικός στρατός να παρουσιαστεί κατά κάποιο τρόπο
στη Σμύρνη. Έπρεπε να εκπληρώσει, να αναλάβει αυτή την εντολή. Η απάντηση κατ' εμέ προσωπικά είναι ναι. Το επόμενο ερώτημα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε τις δυνατότητες, τις στρατηγικές δυνατότητες, δηλαδή οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές. Ποιος είναι ο αντίπαλός μας? Έχουμε τη βοήθεια των συμμάχων? Έχουμε μαζί μας συμμάχους? Αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι ζητήματα τα οποία, όπως είπαμε εμείς οι δύο, δεν θα επεκταθούμε στα επιχειρησιακά, αλλά είναι ζητήματα στρατηγικά, τα οποία ξεκινούν ακριβώς από τη σύνδεση του στρατηγικού στοιχείου με το πολιτικό. Ναι. Ως προς αυτό, για να δώσω μια κίνηση και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, παραδείγματος χάρη τα στρατηγικά ζητήματα, αν μπορούσαμε. Ξεκινάς τέτοιες στρατιωτικές επιχειρήσεις με από πίσω υπόβαθρο έναν εθνικό διχασμό? Σε στρατιωτικά ζητήματα, πολιτικοστρατιωτικά ζητήματα, όταν έχεις από πίσω ένα τόσο μεγάλο κενό στρατηγικό, είναι αδύνατο να κάνεις οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Όχι απλώς αντεδείκνεται. Δεν έχει καμία δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις με υπόβαθρο πολιτικό έναν εθνικό διχασμό, κατά τη γνώμη. Και πάλι εδώ το επιχείρημα ότι όμως εμείς πρέπει να πάμε, γιατί έχουμε ελληνικούς πληθυσμούς οι οποίοι αρχίζουν να εξοντώνονται χρόνια πριν, τουλάχιστον 7-8 χρόνια πριν, και πάλι κερδίζει ως προς αυτό. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ποιους έχουμε μαζί μας όταν πηγαίνουμε εκεί? Δεν έχουμε τους Ιταλούς, έτσι, οι οποίοι ως γνωστόν, πώς το λένε, συνεργάζονται με τους Τούρκους. Δεν έχουμε τους Γάλλους, ειδικά μετά την διάσκεψη των Παρισίων. Ακόμα και ο Κλεμανσό, που εξ αρχής φαινόταν θετικός προς τις διεκδικήσεις μας προς την Μικρά Ασία, αρχίζει να αλλάζει συμπεριφορά και στάση. Τους Άγγλους τους έχουμε? Έχουμε ένα πολύ μικρό μέρος του αγγλικού πολιτικού, θα λέει κανείς, κατεστημένο. Έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον Λόιντ, η σχέση του οποίου με τον Βενιζέλο είναι γνωστή. Υπάρχει μια ευρύτατη εκτίμηση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Αλλά ο Λόιντ είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ένας φιλελεύθερος Πρωθυπουργός, και κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον του, όπως ο Νίκολσον, εν μέρει ο Τόινλι, θα λέει κανείς ότι είναι μια ένδειξη ότι έχουμε μαζί μας ένα μέρος της πολιτικής ηγεσίας της Αγγλίας. Δεν έχουμε, ωστόσο. Δεν έχουμε το Foreign Office, έτσι, του Λόρδου Κόρζον. Δεν έχουμε το κυριότερο, το Υπουργείο Στρατιωτικών με Τσόρτσιλ, ή το War Office με τον στρατηγό Wilson. Δεν έχουμε το κυριότερο. Δεν έχουμε το ίδιο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της ίδιας της Σμύρνης. Δηλαδή το αγγλικό εννοώ. Δηλαδή είναι γνωστό ότι από την πρώτη μέρα που πηγαίνει ο ελληνικός στρατός έχουμε γύρω στους 50 νεκρούς. Έχουμε μουσουλμάνους οι οποίοι βάλουν, οι Έλληνες ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος ακριβώς βάλει εναντίον ποιου. Είναι γνωστό ότι στη Σμύρνη οι μουσουλμάνοι κάτοικοι, οι Οθωμανοί, είναι οπλισμένοι σαν ενός είδους πολιτοφυλακή, και των γεγονότων ακολουθεί η γνωστή επιτροπή από ξένους στρατιωτικούς, οι οποίοι ρίχνουν την ευθύνη στον ελληνικό στρατό και μάλιστα βγάζουν εξ αρχής ένα συμπέρασμα ότι ο ελληνικός στρατός θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις τις πρώτες μέρες της κατάληψης. Ο Ιούιν Σμιθ, που είναι και θαυμαστής του Βενιζέλου, λέει κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι όταν πηγαίνει ένα στρατός σε μία πόλη και την καταλαμβάνει, θεωρούμε ότι ταυτοχρόνως την ελέγχει. Δηλαδή, εμείς πριν πούμε ότι, ξέρω εγώ, θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στο Εσκί Σεχίρ ή στο Αφιόν Καραχισάρ, έτσι, θεωρούσαμε δεδομένη την κατοχή της Σμύρνης. Δεν είναι καθόλου έτσι. Πολύ σωστά ο Λιούιν Σμιθ λέει ότι ο Βενιζέλος είχε προσπαθήσει να πάρει μαζί του το εμπορικό και πολιτικό στοιχείο της πόλης. Είχε καταφέρει να κερδίσει τους Εβραίους, τους Αρμένιους, αλλά είναι γνωστή η απέχθεια του αγγλικού εμπορικού κατεστημένου απέναντι στους Έλληνες εμπόρους της Σμύρνης. Ναι, Νίκο, βάζεις πολλά πράγματα τα οποία... Βάζω κατά τη γνώμη τα στρατηγικά ζητήματα. Ναι, βάζεις τα στρατηγικά ζητήματα. Εγώ θέλω να το πάρω αλλιώς λίγο το πράγμα. Εσύ μπήκες πολύ στο πολυπαραγοντικό εκείνου του έτους, έτσι. Προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημά σου για την βούληση να αποβιβαστεί ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, και μένω εκεί.
Δεν μπαίνω ούτε μέσα στη Σμύρνη, δεν θέλω να εξετάσω ακόμα και τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό το οποίο, γιατί όλα είναι μια συνάρτηση, αυτό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και βλέπουμε τι γίνεται με τις μεγάλες δυνάμεις σε ένα άλλο επίπεδο, είναι ότι υπάρχουν στην αρχή του 20ου αιώνα δύο ατζέντες. Η μία ατζέντα την οποία τη φέρει ο Βενιζέλος και η κριτική είναι η ατζέντα μιας αστικής φιλελεύθερης αναγέννησης του κράτους μέσα από τον ελληνισμό, και η άλλη ατζέντα, η συντηρητική σε εισαγωγικά, η οποία στις καλές τις εκδοχές έχει τον Ίωνα Δραγούμη και πατάει και σε προγενέστερες μορφές όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος ή ο Εφταλιώτης, είναι μία ατζέντα η οποία προάγει σε αντίστοιξη, αλλά όχι αντιθετικά, ίσως προάγει μία αντίληψη εθναρχίας, μία αντίληψη ότι το ελληνικό γένος μπορεί να, ότι το ελληνικό κράτος μπορεί επεκτηνόμενο, έτσι, να αποκτήσει τη θέση της παλαιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι πιο οικουμενικό το όραμα του Ίωνα Δραγούμη που εστιάζει στο βορρά της Ελλάδας. Αυτές είναι δύο ατζέντες οι οποίες δεν αντιμάχονται μία την άλλη αναγκαστικά. Κάποια στιγμή στην πολιτική τους έκφραση θα συγκρουστούν. Η μία είναι του Βενιζέλου η αστική φιλελεύθερη, όπως λένε και οι αριστεροί, η κομμουνιστική ιστοριογραφία. Η άλλη είναι η μικροκομματική, μικροελλαδίτικη συντηρητική, η οποία στη χιδέα της εκδοχή είναι η μικρή πλην έντιμος Ελλάς. Ο Ίωνας Δραγούμης δεν είναι αυτό όμως. Ακριβώς, δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι αυτό. Γιατί κάνω τώρα αυτό την παρελθοντολογία όσον αφορά το 1922. Διότι πρέπει να δούμε πια, για να δούμε τη βούληση να στείλω στρατό στη Σμύρνη, πρέπει να δούμε ποια είναι η φιλοσοφία και η ιδεολογία πίσω από αυτήν. Λοιπόν, τη στιγμή που ο Βενιζέλος καλείται να αποφασίσει, κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, είχε και κουβάλαγε την αστική φιλελεύθερη ατζέντα. Δεν μπορούσε και από την ιδεολογία του, η οποία δεν ξεκινήσε τότε, η ιδεολογία του ξεκινάει από το 1908, ίσως και πιο πριν, δεν μπορούσε να αποστεί από αυτό το mindset, δεν μπορούσε να φύγει από αυτόν τον τρόπο θεώρηση των πραγμάτων. Άρα, να λέμε εμείς τώρα μετά από 100 χρόνια ότι δεν είχαμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας ή ότι οι Σοβιετικοί μας άφησαν κτλ. Νομίζω ότι έχει σημασία. Αλλά πιο πολύ σημασία έχει να δούμε ότι μέσα στην αδύρυτη μέγενη της ιστορικής αναγκαιότητας δεν μπορούσε ο Βενιζέλος να κάνει κάτι διαφορετικό. Α, ως προς αυτό συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Προσοχή όμως. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Σημαίνει ότι θα έπρεπε να πάει αναγκαστικά τη Σμύρνη. Και όχι για τον λόγο της υπεράσπισης των ελληνικών πληθυσμών. Αλλά γιατί ακριβώς έπρεπε, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, να κάνουν ένα πόλεμο οι Άγγλοι στην Μικρά Ασία δια πλήρη εξουσίου. Και όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, στην περίπτωση ενός πολέμου πλήρη εξουσίου, αυτός που την πληρώνει είναι ο πλήρη εξουσίου. Και για κάτι ακόμα, Νίκο, θα σε διακόψω. Ναι. Το ιδεολόγημα είναι προστατεύουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς. Να σου πω κάτι. Όταν ο ελληνικός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, θεωρώ, τώρα δεν έχω και πρόχειρα στοιχεία στατιστικά, αλλά η Θεσσαλονίκη είχε λιγότερους Έλληνες από τους Έλληνες που είχε γύρω. Αυτό ότι είχε, παραδείγματος χάρη, πολύ ισχυρό εβραϊκό στοιχείο είναι σίγουρο. Μπορεί να ήταν και πλειοψηφικό. Δεν το εξετάζω. Δηλαδή το πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε πολύ ισχυρό ελληνικό στοιχείο η Θεσσαλονίκη. Είχε, όπως είχε και η Σμύρνη ισχυρό ελληνικό στοιχείο. Εντάξει, πάμε σε ένα πληθυσμιακό που ούτως ή άλλως είναι μπερδεμένο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, οι Βούλγαροι είχαν πληθυσμούς στην Βόρεια Μακεδονία, πώς το λένε, πολύ πιο ισχυρούς, αλλά εμείς είχαμε, παραδείγματος χάρη, στη Ρωμιλία. Ποιος έχει τους πληθυσμούς του. Ναι. Ήταν κάτι μπερδεμένο, ούτως ή άλλως. Ήταν κάτι μπερδεμένο, ναι. Και αλλά ο Βενιζέλος ήξερε πολύ καλά, παραδείγματος χάρη, ότι όντως η Σμύρνη είχε μια πλειονότητα Ελλήνων. Δεύτερον, είχαν αρχίσει οι εκαθαρίσεις πολύ νωρίς. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι είναι ιδεολόγημα, αλλά ότι εμείς έπρεπε να προστατεύσουμε αυτούς τους πληθυσμούς ήταν εξ αρχής το στρατήγημα. Δηλαδή, εξ αρχής το δικό μας στρατήγημα έπρεπε να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς μας. Το ερώτημα είναι πώς. Και αν μπορούσαμε όντως να τους προστατεύσουμε. Εκείνη τη χρονική περίοδο και με βάση την ιδεολογία, κοσμοθεωρία του Βενιζέλου, μόνο αυτός ο τρόπος υπήρχε. Από την πλευρά του Βενιζέλου.
Ναι, σύμφωνοι. Πάμε σε άλλο στρατηγικό όμως ζήτημα, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά στρατηγικά ζητήματα. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο ελληνικός στρατός, παραδείγματος χάρη, ένα ανταρτοπόλεμο από ένα κίνημα απελευθερωτικό όπως αυτό ήταν το κεμαλικό. Εκείνη τη στιγμή δεν το υπολογίζεις αυτό, γιατί δεν το γνωρίζεις. Όχι. Το γνωρίζουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, γνωρίζουμε πολύ καλά τις εκτιμήσεις των άλλων. Δηλαδή, ο Τσόρτσιλ, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι θα χρειαστεί για να εξοντωθεί το κίνημα αυτό 10 με 15 χρόνια. Και ότι μέσα σε αυτό το διάστημα οι Έλληνες θα έχουν εξοντωθεί οικονομικά. Δηλαδή, ένα άλλο ερώτημα το οποίο έπεφτε στο τραπέζι ήταν, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε αυτή την περιοχή μακροπρόθεσμα. Οι Βενιζελικοί λένε ναι. Έτσι. Το ερώτημα είναι πώς. Καταρχήν, με ποια οικονομική ενίσχυση. Το άλοθη σε αυτή την περίπτωση είναι φυσικά οι εκλογές του 20. Κέρδισε κέρδισαν οι... Ο Μουλάρης και η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Ναι. Γίνεται το δημοψήφισμα για τον Βασιλιά, επανέρχεται και όλο αυτό οδηγεί την έλλειψη πιστώσεων προς το καθεστώς μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή ο Βενιζελικός λέει, αν δεν υπήρχε αυτό, θα είχαμε πιστώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να σταθούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Μικρά Ασία. Είναι ένα πολύ υποθετικό ερώτημα για πολλούς λόγους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Άγγλοι ήταν σε μεγάλη οικονομική κρίση. Το οποίο αναιρέθηκε στη δίκη των 6 από τους κατηγορούμενους, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον, οι οποίοι ακριβώς είπαν αυτό που λες, ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει, διότι τα λεφτά είχαν κοπεί ούτως ή άλλως. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά ο Βενιζελικός, η Βενιζελική πλευρά λέει ότι θα τις πιστώσεις αυτές θα τις παίρνανε. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν θα φτάνανε οι οικονομικές πιστώσεις. Δηλαδή, το κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι στην ουσία ποσοτικά, κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και ο ελληνικός στρατός των 12 μεραρχείων, ήταν αδύνατο να ολοκληρώσει αυτή την επιχείρηση. Η εκτιμήση δηλαδή των Άγγλων, κυρίως μετά την συνθήκη του Σαν Ρέμο, του στρατηγού Φως, ήταν ότι χρειαζόταν τουλάχιστον 27 με 30 μεραρχίες. Στην ουσία χρειαζόταν μια κοινή στρατιωτική εκστρατεία από όλους τους σύμμαχους μαζί. Και αυτό το είχε ξεκαθαρίσει ο Τσόρτσιλ, παραδείγματος χάρη, στον Βενιζέλου. Του είχε πει ότι ακόμα και λεφτά αν πάρετε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε στρατιωτικό υλικό, είναι αδύνατο να σας δώσουμε οποιαδήποτε ενίσχυση στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Άρα λοιπόν υπήρχαν πολύ μεγάλα εμπόδια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί πραγματικά αυτή η πολεμική επιχείρηση. Ναι, και αυτό είναι και ο λόγος που... Αφήνω στην άκρη το περίφημο στρατηγικό βάθος, όπου, όπως έλεγε ένας αντιστράτηγος στην δίκη των 6, Σουλή μας, πώς λέγονται, κάπως έτσι, είπε μια πολύ ωραία φράση. Αν πηγαίναμε εμείς στην Άγκυρα, αυτοί θα πηγαίναν στη Σεβάστια. Αν πηγαίναμε εμείς στη Σεβάστια, αυτοί θα αποσύρονταν ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολία. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε πει στη δίκη των 6, είχε πει αυτό που ήταν τελικώς, όπως το λένε, ένα σκάνδαλο, ότι οι επιχειρήσεις δεν έπρεπε ποτέ να περάσουν απέναντι στην Μικρά Ασία. Και πάλι όμως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν αδύνατο να μην γίνει αυτή η εκστρατεία. Δηλαδή η προστασία των πληθυσμών στη Μικρά Ασία, αλλά και στο βάθος της Τουρκίας, έτσι, στον Πόντο κτλ. Ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, παρότι τότε ήταν υπό έλεγχο συμμαχικό, δηλαδή χριστιανικό. Στην ουσία ήταν το στρατήγημα της Ελλάδας. Ήταν αδύνατο να αποφύγουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Και η δική μου λογική, παραδείγματος χάρη, είναι γιατί εξ αρχής ο Βενιζέλος δεν προχώρησε σε μια απομάκρυση, εκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό πληθυσμό με ασφάλεια και υπό την προστασία του ελληνικού στρατού, όταν ακόμα μάλιστα δεν είχε φθαρεί. Δεν είχε φθαρεί σε πολλά επίπεδα, κυρίως στο επίπεδο της επιμελητείας, το οποίο προφανώς ήταν στρατηγική σημασία, γιατί χωρίς τα logistics δεν γίνεται σύγχρονος ή παλαιός πόλεμος, οτιδήποτε. Οποιοςδήποτε εργός είναι αδύνατο να γίνει χωρίς logistics. Ως προς αυτό η Ελλάδα αντιμετώπισε ένα τρομακτικό πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα τραγικό αδιέξοδο. Η απάντηση, για να δώσω και την απάντηση, είναι ότι ακριβώς όταν κάνεις
ένα πόλεμο πλήρη εξουσίου, δεν έχεις την αυτονομία αυτών των ελιγμών. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Το δεύτερο που έχω να πω επίσης είναι σε σχέση, αλλά θα σε αφήσω πρώτα να πεις ένα πράγματα για τη μονολόγησα, αλλά θα μου επιτρέψεις μετά να έχω μία μικρή αντίρρηση για το αστικό φιλελεύθερο πολιτικό κοσμοίδωλο του Βενιζέλου. Δηλαδή η ελληνική πολιτική σκέψη, η πιο σοβαρή θα έλεγα, η πιο μελετημένη, το αρνείται. Αλλά σε αφήνω να μιλήσεις, γιατί έχω προς το παρόν έχω πάρει χρόνο. Κοίταξε, αυτό το οποίο, σε αυτό στο οποίο συμφωνούμε και μετά βάζει τα λεγόμενά σου, είναι ότι επήλθε επί του πεδίου μία τραγικότητα. Έτσι, μία τραγικότητα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι από τη μια δεν μπορούσε να μην το κάνει αυτό ο Βενιζέλος, και από την άλλη, βέβαια θα συμφωνήσω κι εγώ ότι όλοι οι παράγοντες ήταν ενάντια στο να το κάνει αυτό που έκανε ο Βενιζέλος, είμαστε μπροστά σε μία τραγωδία, σε μια τραγική κατάσταση αδιεξόδου. Σε μια αργόσυρτη πορεία προς την τραγωδία. Ναι, βασανιστική, θα λέγει κανείς. Σε μια καρκινοπάθεια, να το πω έτσι, η οποία θα οδηγεί στο θάνατο κάποια στιγμή. Εγώ βάζω τελεία σε αυτό. Και στη βάση αυτών που είπα πριν για τις ατζέντες, χοντρικά τις είπα, προβληματίζομαι. Και δεν θέλω να πω ότι πώς θα μπορούσε να σωθεί το πράγμα, δηλαδή με μια μαζική εκένωση τι πληθυσμών που είναι δρεωμένοι στις εστίες τους, να τους πάρεις. Να τους πας ούτως ή άλλως κάπου είχε, να τους πας, είχε στις νέες χώρες. Είχες χώρο. Το ζήτημα είναι, θα τους έδινε στην ελευθερία σε αυτό το χώρο να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθηκαν στην Μικρά Ασία, δηλαδή αυτοί οι δραστήριοι, εργατικοί πληθυσμοί, εμπορική, αγροτική, οτιδήποτε, θα είχαν μια μορφή ελευθερίας, θα μετατρέπονταν σε δούλους του παλαιολαδίτικου, ας το πούμε, συστήματος. Νίκο, εγώ αυτό που τελικώς συνέβη, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, γιατί για μένα είναι λίγο μελλοντολογική, λίγο οικοτολογική. Και ούτε είναι... Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, εγώ εξετάζω. Δεν λέω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εφόσον το 1821 καταλήγει στο 1922, δηλαδή εφόσον η Βαλκανική και η Δυτική Μικρά Ασία, περιοχές οι οποίες ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία και πριν Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μπαίνουν στο γαϊτανάκι των εθνικισμών για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι της παρούσης, είναι αναπόφευκτο να συμβούν καταστροφές τύπου μικρασιατικής καταστροφής και άλλες που γίνανε σε άλλες βαλκανικές χώρες. Για μένα... Του 1897. Για μένα υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια και το 1922 ουσιαστικά ενταφιάζει το πρόταγμα του εθνικού κράτους. Θα τολμήσω να κάνω μια τέτοια θεώρηση. Το ενταφιάζει πραγματικά. Δηλαδή, αντί η Ελλάδα ως ο ελληνισμός μάλλον, όχι η Ελλάδα, ο ελληνισμός ως η ηθήνουσα τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τουλάχιστον σε πνευματικό και σε πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και σε εμπορικό. Αντί να ηγηθεί, εδώ θα ακουστεί λίγο, θυμίζει λίγο κιτσίκι αυτό που θα πω, ή λίγο ελληνοτουρκική συμμαχία κτλ, αλλά δεν είμαι σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την κρατική του υπόσταση. Η κρατική του υπόσταση, η οποία ήταν δάνεια εξ αρχής, και έρχομαι σε αυτό που λες εσύ, ότι διαπληρεξουσίου δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο. Μα η Ελλάδα διαπληρεξουσίου ήταν Ελλάδα. Σωστό, πολύ σωστό. Άρα η τραγωδία αυτή ξεκινάει πολύ πριν από το 22 και ενταφιάζεται με πανηγυρικό τρόπο το 22. Ναι. Τι ήθελα να πω σε αυτό, ότι από εκεί και πέρα λύσεις άλλες θα μπορούσε να πει κάποιος διάφορες. Οι Βενιζελικοί λένε ότι εάν ήταν στα πράγματα, θα μάζευαν τους γύρω-γύρω ελληνικούς πληθυσμούς που ήταν έξω από το... Έστω στο τέλος, ναι. Αυτή είναι η κριτική προς τους Κωνσταντινικούς, ότι θα έπρεπε ούτως ή άλλως στο τέλος να οργανώσουν με καλύτερο τρόπο την αποχώρησή τους. Ωραία. Γιατί να μην το κάνουν πιο νωρίς. Γιατί να μην το κάνουν πιο νωρίς. Εγώ θα σου έλεγα και αυτό που είπαν και δηλαδή, κάποια. Γιατί να μην το κάνουν από την εποχή ακριβώς που στα πράγματα ήταν ο Βενιζέλος και ο ελληνικός στρατός είχε μεγαλύτερες δυνατότητες προστασίας. Ακριβώς. Εγώ θα σου έλεγα και το άλλο. Γιατί να μην σκεφτούμε σοβαρά και αυτό που είπαν και κάποιοι στη δίκη των 6, ότι θα μπορούσαμε, ότι είχαμε τον τρόπο και τη δυνατότητα, πραγματικά κυνηγώντας τους Τούρκους,
να τους επιφέρουμε πλήγματα τέτοια, όπου μετά θα καθόντουσαν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, έτσι, κατόπιν ήττας τους από τον ελληνικό στρατό, και θα αποφασίζαμε... Μα αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Αυτό αποδείχθηκε αδύνατο, αλλά... Αποδείχθηκε αδύνατο, αποδεικνυόταν αδύνατο, όταν έχεις να κάνεις ένα στην ουσία πόλεμο ανορθόδοξο, ανταρτοπόλεμο, όπου άλλος έχει τη δυνατότητα ενός τεράστιου στρατηγικού βάθου, πολιτικής αυτονομίας, αυτονομίας ανεφοδιασμού, ενδιαφερόμενου τρίτου όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, η οποία είχε στρατηγικά ενδιαφέροντα στην περιοχή, αλλά και βεβαίως ούτως ώστε να υποστηρίξει τον Κεμάλ από τη στιγμή που η Μαύρη Θάλασσα είχε γίνει πλέον κλειστή θάλασσα. Για αυτούς που ήταν για αυτούς το πλέον το μεγαλύτερο στρατηγικό, η στρατηγική αχίλια πτέρνα της Ρωσίας και μετέπειτα της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα για έναν ανταρτοπόλεμο, ο ανταρτοπόλεμος είναι αίτητος. Αν βάλουμε μάλιστα ως δεδομένο την πολιτική ενότητα που διέκρινε το κίνημα του Κεμάλ με την ηγετική του φυσιογνωμία, έτσι, σε σχέση με την ανύπαρκτη πολιτική ενότητα της Ελλάδας, σε στρατηγικές ισορροπίες δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να προκαλέσει οποιοδήποτε πλήγμα στον Κεμάλ. Θέλω μια διακοπή εδώ να κάνω, να σε διακόψω λιγάκι. Μίλησες για Αντάρτικο. Για μένα το κύριο βάρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, βέβαια εδώ μπαίνουμε σε στρατιωτικά θέματα, θα τα συζητήσετε και με τους ειδικούς, αλλά το κύριο βάρος δεν ήταν ο ανταρτοπόλεμος. Ο ανταρτοπόλεμος ήταν κινήσεις φθοράς που κάνανε οι Τσέτες και κάποια άτακτα σώματα. Σε πρώτη φάση οι Τσέτες, μετά τους περιόρισε πολύ ο ελληνικός στρατός. Κανονικά, κανονικός πόλεμος. Τους μάζεψε, ναι, και βεβαίως είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλες απώλειες, έτσι. Είχαν προκαλέσει. Αυτό το οποίο, τέλος πάντων, για να μην μπούμε τώρα σε στρατιωτικά ζητήματα. Όχι, μια σχολιά. Ο Κεμάλ όντως δεν έκανε μόνο ανταρτοπόλεμο. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανός σε τρίτης γενεάς πόλεμο ελιγμού. Τακτικό πόλεμο. Ήταν ναι. Αποτέλεσμα ενός στρατηγικού σταδίου, το οποίο εξ αρχής ήταν ανορθόδοξο. Ναι, προέκυψε. Προδικάζεις λίγο το αποτέλεσμα. Στη βάση... Προέκυψε γιατί εξ αρχής ο Κεμάλ δεν είχε μαζεμένο δικό του στρατό. Έπρεπε να μαζέψει όλα τα άταχτα τμήματα και να επιζήσει σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Αυτό εξ αρχής τον ανάγκαζε σε ανορθόδοξο πόλεμο. Ναι, αλλά προδικάζεις την αποτυχία στο πεδίο της μάχης. Εγώ δεν την προδικάζω. Ναι, την προδικάζω. Πώς γιατί, είναι γνωστό, το ξέρουμε πλέον από το Βιετνάμ, παραδείγματος χάρη, και από τα συμπεράσματα που βγάζει ο ίδιος ο Κίσιντζερ, ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, ο ανταρτοπόλεμος, είναι ένας πολιτικός πόλεμος. Είναι ο πολιτικός πόλεμος που κάνει ο αδύνατος το δυνατό. Κατά συνέπεια, στο επίπεδο του πολιτικού πολέμου, ο Κεμάλ εξ αρχής, η δική του κατά κάποιο τρόπο πολιτική ενότητα του κινήματός του, ήταν εξ αρχής ένα στρατηγικό πλεονέκτημα συντριπτικό απέναντι σε ένα διχασμένο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα σε βαθμό διαλύσεως. Δηλαδή, ο εθνικός διχασμός δεν είχε διαλύσει μόνο το πολιτικό σκηνικό της χώρας ή το κοινωνικό. Είχε διαλύσει εσωτερικά το στρατό. Με αλλαγές βενιζελικών, με αλλαγές κωνσταντινικών. Με λιποταξίες μαζικές. Ήταν αδύνατο σε αυτό το πολιτικό επίπεδο που κατά γνώμη μου το πιο στρατηγικό, ήταν αδύνατο κάποιος να κερδίσει σε επιχειρησιακό ή τακτικό. Αυτό δηλαδή, ήθελα να πω. Εκεί καταλήγω. Αυτό θέλω να πω. Τέχνη, ή στην πολιτική τέχνη, έτσι, τα στρατηγική σημασία ζητήματα είναι αδύνατο να επιληθούν από επιχειρησιακές νίκες ή θριάμβους ή τακτικές. Όταν έχεις δηλαδή ένα μειονέκτημα στρατηγικό, είναι αδύνατον αυτό να μπορέσεις να το υπερβείς επιχειρησιακά ή τακτικά. Είσαι πείρος είναι αυτό που λες. Εγώ θα πω ότι στις 29 Μαρτίου του 1921 έχουμε τον γνωστό διάλογο του Μεταξά με τον Γούναρη. Όπου... Και τον Πρωτοπαπαδάκη, ναι. Έτσι, όπου του λένε κάποια πράγματα και τους λέει ο Μεταξάς. Καλά, εντάξει, ότι... είναι φοβερό έτσι. Δηλαδή, ήταν πιο σημαντικό. Αν είναι να καταστραφεί η Ελλάδα, ας έρθει ρε παιδιά, ο Βενιζέλος είναι κατά σπίρτος. Ναι, ναι. Μα, αλλά, μεταξύ, μην βιάσουμε το μεταξικό ζήτημα. Ναι. Άρα, αυτό που τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό που είπες στο τέλος, ο εθνικός διχασμός, και εκεί ήθελα από την αρχή ίσως να πηγαίναμε πιο πολύ την κουβέντα, ο εθνικός διχασμός... Ωραία, να το πάμε εκεί και να την, κατά κάποιο τρόπο να την κλείσουμε. Ας πάμε στο πολιτικό, έτσι. Ο εθνικός διχασμός...
ο εθνικός διχασμός ήταν αυτό για μένα το κύριο, ο κύριο πρόβλημα το οποίο προδίκασε τις εξελίξεις. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό φάνηκε και από την ασυναρτησία. Γιατί δεν είναι, ο εθνικός διχασμός λένε κάποιοι ότι ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Εντάξει, okay, μπορεί να είχε και χαρακτηριστικά εμφυλίου. Αλλά γίνονται εκλογές και κατεβαίνει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση με μία ατζέντα όχι απόσυρσης από τον πόλεμο, που υπάρχει μία παρεξήγηση. Η Ηνωμένη Αντιπολίτευση ποτέ δεν είπε σταματάμε τον πόλεμο και γυρνάμε πίσω. Αλλά είχε καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι η κατακτήση των Βενιζελικών είναι τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εδώ πέρα υπάρχει τυραννία, εδώ υπάρχει φτώχεια, εδώ όταν υπάρχει... Η συνέχιση των επιχειρήσεων ήταν δέσμευση προς τις μεγάλες... Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν... Ακόμα και το δημοψήφισμα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια παραδοχή της παρέμβασής τους και της κατάληψης από τους Γάλλους της Αθήνας. Γιατί στην ουσία το δημοψήφισμα κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιούσε την εκδίωξη του βασιλιά, η οποία έγινε φυσικά δια ναυτικού αποκλεισμού. Έτσι. Και εδώ φαίνεται, Νίκο, αυτό το οποίο έλεγε πριν. Νίκο, αυτό που έλεγες πριν, διαπλήρη εξουσίου και τα λοιπά. Εγώ επιμένω σε αυτό. Και αυτή είναι μια κακοπάθεια η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, να με ταπεινότητα, και όσο και αν αγαπάμε τη χώρα μας, εγώ νομίζω ότι όλοι την αγαπάμε, πρέπει να σκύψουμε με ταπεινότητα και με θρήνο πραγματικό απέναντι σε αυτό το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι ένα τεχνητό κράτος και εξακολουθεί να είναι δεσμευμένο από όλες τις πλευρές, απόλυτα, έτσι, στους εξωτερικούς παράγοντες. Όταν λοιπόν κάνεις μια ολόκληρη ιστορία τότε αντιβενιζελική και παίρνεις την εξουσία και όχι μόνο δεν πας το μέτωπο σε ύφεση, αλλά επεκτείνεσαι κιόλας. Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό ήταν ούτως ή άλλως μια δέσμευση που είχαν αναλάβει. Άρα η άλλη... Ας μην πάμε μια και λέμε να πάμε πιο πριν. Υπήρχε περίπτωση ευόδοσης της ουδετερότητα. Όταν ο πιστωτής σου κατά 55% είναι ο Άγγλος και όταν ο Άγγλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκλείσει ναυτικά, δηλαδή να σε πνίξει ως προς τα απολύτως αναγκαία αγαθά που πρέπει να έχεις για να επιζήσει ο αστικός σου πληθυσμός. Έχεις οποιαδήποτε δυνατότητα ουδετερότητας. Το οποίο το έκανε το 16, έτσι, με την κατάληψη του Πειραιά από τις αγγλογαλλικές δυνάμεις. Μα πάντοτε αυτό έκανε. Ακόμα και όταν ήταν έξω από την Κωνσταντινούπολη, προσπαθούσαν οι Κωνσταντινικοί κατά κάποιο τρόπο να εκβιάσουν καταστάσεις. Το πρώτο πράγμα που τους είπαν είναι ότι θα προβούμε σε ναυτικό αποκλεισμό. Μα ο ναυτικός αποκλεισμός ήταν, πώς να το πούμε έτσι, ήταν το μεγάλο στρατηγικό αβαντάζ των Άγγλων. Άγγλοι και Βρετανοί κατήχαν στην ουσία, μπορούσαν να ελέγξουν όλη τη Μεσόγειο και περιοχές στις οποίες μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να περικυκλώσουν. Με εξαίρεση, φυσικά, το βάθος της Ανατολίας. Και το έλεγαν αυτό ήδη οι Άγγλοι, ότι εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον ανεφοδιασμό της Ανατολίας. Δεν τυχαίο άλλωστε ότι ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Γάλλοι ετόλμησαν κάτι τέτοιο. Ούτε συντονισμένα μαζί. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπόρεσαν να. Εντάξει, χάσανε στην Καλλίπολη, όπου ο θριαμβευτής ήταν ο Κεμάλ στην ουσία. Όπου όρθωσε την αυθεντία του κατά κάποιο τρόπο. Η Ελλάδα είναι δέσμια της γεωγραφίας της, είναι δέσμια των ιστορικών συνθήκων που την οδήγησαν στο να έχει κράτος. Απόλυσε μια άλλου τύπου κρατική δομή, εγώ επιμένω σε αυτό, είναι άποψή μου. Η λογική των εθνών κρατών, όσο και να θεωρείται ως νομοτελειακή, μετά από χρόνια νομίζω ότι δεν βοήθησε τελικά την Ελλάδα, δεν βοήθησε τον ελληνισμό. Το ελληνικό κράτος ίσως το βοήθησε γιατί πήρε δάφη, έφτασε μέχρι τη Θράκη, μέχρι τον Εύρο, το ένα το άλλο, το πρέπει να το αναφέρουμε έτσι, δηλαδή δεν σε ένα άλλο στρατηγικό ζήτημα. Από τη στιγμή που υπήρχε η στοιχειώδης πολιτική ενότητα, θα μετώπιστε, δες στους τριάμβους των Βαλκανικών πολέμων. Και δες το πολιτικό υπόβαθρο. Βεβαίως υπήρχε ένταση ανάμεσα στο βασιλιά και τον Βενιζέλο από τότε, αλλά αυτό παρέμενε σε ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, όχι δομικό. Δηλαδή για να κάνεις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι όχι απλώς απαραίτητη, είναι στρατηγικά αναγκαία μια πολιτική ενότητα στα μετώπιστα. Και μια συμφωνία του στρατιωτικού στοιχείου με το πολιτικό. Είναι αδύνατον αλλιώς να κάνεις οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι πρακτικώς αδύνατο. Το άλλο που ήθελα να επιμείνουμε στο πολιτικό σημείο ήταν το πρόβλημα, θα λέει κανείς, του ελληνικού φιλελευθερισμού. Και επειδή είπες ότι το αστικό φιλελεύθερο
κατά κάποιο τρόπο η αστική φιλελεύθερη ιδέα φερόταν από τον Βενιζέλο, βεβαίως φερόταν συγκριτικά σε σχέση με το μοναρχικό στοιχείο. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς την πολιτεία του Ελευθέριου Βενιζέλου, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για έναν στην ουσία κεσαρικό φιλελευθερισμό. Έναν φιλελευθερισμό ο οποίος δεν βαζόταν ποτέ, συγγνώμη. Κάποιοι λένε για βοναπαρτισμό. Ναι, βοναπαρτισμό και κεσαρισμό, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δηλαδή, οπωσδήποτε υπήρχε ένα, ούτως ή άλλως αυτά είναι κοντινές αναλύσεις, γκραμσιανές, παραδείγματος χάρη, ή του Βέμπερ. Είναι κοντινές έννοιες ο κεσαρισμός με τον βοναπαρτισμό. Απλώς ο βοναπαρτισμός είναι πιο πρόσφατος κατά κάποιο τρόπο. Το υπόβαθρό του είναι ο κεσαρισμός. Το πρόβλημα ήταν ότι στον Βενιζέλο έβλεπε κανείς μία, θα λέει κανείς, υποτίμηση μία του χτισήματος μιας χώρας, ενός έθνους κράτους, από τα κάτω. Κάτι που συνήθως ήταν στην ουσία το διακύβευμα πάντοτε του φιλελευθερισμού. Θέλω να πω ότι υπήρχε στον Βενιζελισμό πάντοτε μία λογική του χτισήματος του έθνους κράτους από τα πάνω. Δηλαδή δεν λειτουργούσαν οι πολιτικές λέσχες, δεν υποδείκνυαν, παρότι βασιζόταν σε αυτές, δεν υποδείκνυαν αυτές τους υποψηφίους, αλλά ο Κέσαρας, ο φιλελεύθερος Κέσαρας, ότι μπορούσε να συνεννοείται για τον πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή μόνο μέσω του βασιλιά και ερήμην κοινοβουλίων και κομματικών μηχανισμών. Οι προτροπές του προς το κίνημα στο Γουδί για πραξικόπημα, όταν το ίδιο το κίνημα στο Γουδί είχε κάνει το λεγόμενο προνουνθιαμιέντο, δηλαδή στην ουσία ένα διακηρυχτικό επίπεδο παρέμβαση, πραξικοπηματικής παρέμβασης, που παρόλα αυτά δεν κατέβαζε τα τάγκς ή δεν κατέβαζε τον στρατό κατά κάποιο τρόπο να ελέγξει αμέσως το πολιτικό κατεστημένο κτλ. Πιθανότατα θα μας χρειαστεί μια δεύτερη εκπομπή ως προς αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον για την εξέλιξη αυτού του στοιχείου, αυτή τη διαδικασίας, οπότε να μπορέσουμε να πούμε και κάποια περισσότερα πράγματα, γιατί οπωσδήποτε η πολιτική σχέση του Βενιζελισμού με την μοναρχία και αργότερα με το ανατέλλον άστρο, παραδείγματος χάρη, του Μεταξά, οδήγησαν οπωσδήποτε, ή τα πραξικοπήματα μετά το 22, οδήγησαν οπωσδήποτε σε ανομαλίες μεγαλύτερες, όπως ήταν αυτές μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο. Πριν όμως κλείσουμε, και επειδή θεωρώ ότι πήρα τον χρόνο μου εγώ, θέλω να σου αφήσω και εσένα ένα επίλογο. Ο επίλογος είναι τραγικός, όπως είναι τραγική και μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, η Ελλάδα πλήρωσε τις αμαρτίες του 19ου αιώνα. Εγώ εκεί μένω. Μετά το 22 έχουμε μια άλλη Ελλάδα, είναι η αλήθεια, πιο συνειδητοποιημένη και πιο όρημη. Με νέα πολιτικά προτάγματα, αλλά αυτό θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο.